Βγήκαν στους δρόμους οι επόπτες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, πραγματοποιώντας σαφάρι ελέγχων σε φορτηγά και λεωφορεία. Κατά τη σημερινή Παγκύπρια εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε στη σκιά και του πρόσφατου περιστατικού απώλειας ελαστικών από λεωφορείο που μετέφερε μαθητές σε σχολική εκδρομή, έγιναν μέχρι τις 12 το μεσημέρι 338 έλεγχοι, από τους οποίους διαπιστώθηκαν 27 παραβάσεις. Οι παραβάσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων επικίνδυνα φορτία, λανθασμένη πρόσδεση, μη κατοχή κάρτας ταχογράφου, σπασμένο ταχογράφο, υπερβολικό φορτίο και οχήματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας. Ο Υπουργός Μεταφορών σημείωσε ότι οι Παγκύπριοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με σκοπό τη συμμόρφωση των οδηγών με την νομοθεσία. Είναι πολλές οι παραβάσεις. Για μας αυτά είναι απαραδέκτα. Θα συνεχίσουμε τους ελέγχους μέχρι να εξαλειφθούν όλα αυτά. Θα είναι απροειδοποιητοί οι ελέγχοι για να μπορούμε να έχουμε σωστά αποτελέσματα. Όπως εξήγησε, σκοπός είναι η παροχή των απαραίτητων εργαλείων στους λειτουργούς για πιο αποτελεσματικούς ελέγχους. Θέλω να καταθέσω στη Βουλή αλλαγή της νομοθεσίας που να του επιτρέπει τα εξώδικα από τα στελέχη του Υπουργείου για να γίνεται πιο άμεση η εφαρμογή των προστήμων. Αλλαγή που σύμφωνα με τον Αλέξη Βαφεάδη επιδιώκεται να επιτευχθεί εντός των επόμενων 6 μηνών. Στη διάθεση των πολιτών